Να εδώ, ο Γκίμεση έπεσε ο Σαργκάνης στην πορεία της μπάλας. Και φάση που ξαναβλέπουμε. Είναι αυτό που σας είπαμε και προηγουμένως και που σίγουρα έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Για τις αντεπιθέσεις εννοούμε τον Ούγκρο. Και να πολύ ωραίο Σαραβάκο στην αντεπίθεση. Μπαίνει πολύ βαθιά, κάνει και τη σέντρα και μη εστία. Διώχνουν όπως όπως οι Ούγκροι. Δημόπουλος. Η φάση συνεχίζεται, γίνεται η σέντρα και είναι πλάγιο. Με πόση ευκολία βρίσκονται σε θέση βολής οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά ακόμα δεν έχουν βρει το στόχο τους. Ο Πατσιαβούρας στο πλάγιο. Γύρισμα από το Βλάχο. Διώχνει ο Φίδος. Προσπαθεί ο Γκίμεση. Γίνεται το λάθος, παίρνει ο Σαραβάκος. Δίνει για το Βλάχο. Το 1-2. Σαραβάκος. Δημόπουλος μέσα στην περιοχή, καθυστερεί. Άλλη χαμένη ευκαιρία. Είναι απίθανο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βαμβακούλας για τον Γεωργακόπουλο. Δημόπουλος είναι πεσμένος μέσα στην περιοχή. Κοιτάξτε εδώ ξανά. Σαραβάκος, Δημόπουλος προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, να στρώσει την μπάλα στο δεξί. Θα μπορούσε να σουτάρει με το αριστερό. Ρότσα. Καινούργια προσπάθεια επιθετική του Παναθηναϊκού. Πατσιαβούρας. Προσπαθεί να ξεφύγει, τον κλείνουν τρεις Ούγγροι, αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα στο Ρότσα. Αντωνίου. Σαραβάκος. Βλάχος. Ξεφεύγει και έχουμε φάουλ μισό περίπου μέτρο έξω από την περιοχή και φάουλ. Ενώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια αυτή την πολύ ωραία του Σαραβάκου και στη συνέχεια του Βαγγέλη του Βλάχου που ανατρέπεται και είναι ένα σημείο που θα λέγαμε ότι φάουλ από εκεί ίσον Δημήτρης Σαραβάκος. Είναι τα σπεσιαλιτέ του, έχει μεγάλη ευστοχία σε αυτά τα φάουλ. Κάτι θα θυμούνται οι Ούγκροι και από τον πρώτο αγώνα. Αγωνία στις κερκίδες. Είναι 9 παίκτες, 8 παίκτες στο τείχος και άλλοι 3 πίσω. Σαραβάκος, η μπάλα χτυπάει πάνω σε ένα κεφάλι. Γίνεται το σουτ από τον Βλάχο και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 1-0 από τον Βαγγέλη Βλάχο. Είναι το 21ο λεπτό και ο Παναθηναϊκός ανοίγει διάπλατα το δρόμο προς την πρόκριση. Είναι ο Βαγγέλης ο Βλάχος. Όλα ξεκίνησαν εδώ από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Το φάουλ, η κεφαλιά από το Μαυρίδη, Βλάχος με έξοχο τρόπο γυρίζει την μπάλα, ευνηδιάζεται ο Ντίστριλ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και είναι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. 22 λεπτά πέρασαν και τώρα πια ο Παναθηναϊκός αρχίζει να συζητάει από καλύτερη θέση ισχύως για την πρόκριση με τη Χόβεντ. 33ο λεπτό. Παναθηναϊκός Χόβεντ 1-0 από το 22 με γκολ του Βαγγέλη Βλάχου. Χατζη Αθανασίου. Γίνεται η σέντρα. Διστάζει ο Ντίστιλ να βγει. Γίνεται κεφαλιά από τον Δημόπουλο. Είναι αδύναμη. Βαμβακούλας. Σφυρίζει ο διαιτητής. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ρότσα, ο οργανωτής του παιχνιδιού για την ελληνική ομάδα. Γεωργακόπουλος, Ρότσα, Πατσιαβούρας. Γίνεται σέντρα για τον Γεωργακόπουλο, διώχνει εκεί ο Τσέχ για να πάρει ο Σάλαϊ. Από τον Γκίμεση και είναι δύο παίκτες της Χόβεντ σε θέση offside. Μαυρίδης και Ρότσα. Παλιά διαβήτης θα λέγαμε για τον Κώστα τον Αντωνίου. Διώχνει ο Φίτος όπως όπως. Βαμβακούλας. Καινούριο γέμισμα για τον Δημόπουλο. Γεωργακόπουλος κάνει τη σέντρα. Χατζη Αθανασίου χάνει την μπάλα. Ανατρέπεται, αλλά διαιτής λέει παίζεται. Και για να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ με τον Φόντορ. Βαμβακούλας και καθαρίζει τα πράγματα. Για το πόσο επικίνδυνη είναι σαν το πτέσκινο
και τη φωτιά σαν δεχτές του Σιούτου. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, θέλουμε 10 λεπτά ακόμη για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ρότσα. Μαυρίδης που περνάει μπροστά. Πέρασε έναν δύο στη σειρά. Ξεσηκώνει τον κόσμο, κάνει και τη σέντρα. Γιωργακόπουλος προσπαθεί, μάχεται, καθυστερεί, πάει να γυρίσει την μπάλα για τον Δημόπουλο. Πατσιαβούρας, Γιωργακόπουλος, παίζεται λέει ο διαιτητής. Θα κλέψει ο Πατσιαβούρας από τον Φόντορ για να πάρει ο Χατζηαθανασίου που βρέθηκε τώρα από τα αριστερά, παρακαλώ. Σαραβάκος γυρίζει για τον Αντωνίου που προλαβαίνει την μπάλα την τελευταία στιγμή. Αντωνίου που κάνει και τη σέντρα για τον Βλάχο. Να Δημόπουλος μόνος του, η μπάλα θα δείξει, αλλά είναι offside, είναι offside. Τα λεπτά κυλάνε, ο Παναθηναϊκός έχει σαφώς την υπεροχή, παίζει ένα μεθοδικό, μοντέρνο θα λέγαμε, ποδόσφαιρο, ψύχρεμα πάνω απ' όλα. Έχει βάλει ένα γκολ, έχει χάσει, είχε ένα δοκάρι, έχει χάσει 2-3 καλές ευκαιρίες, τι άλλο μπορούσε να ζητήσει κανείς από μια ομάδα. Γιωργακόπουλος, γίνεται η σέντρα, διώχνει ο Τσέχ για να πάρουν ξανά οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αντωνίου που δοκιμάζει το πόδι του από πολύ μακριά. Και η μπάλα είναι μόλις από. Σίγουρα αξίζουν χειροκροτήματα στην ελληνική ομάδα για το παιχνίδι παρουσιάζει, για την ψυχή που βρήκε να μπει σε αυτή τη μάχη όπου πολλοί τον είχαν καταδικασμένο, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε, για να βγάλουμε συμπεράσματα. Δίστλ. Πατσιαβούρας. Προσπαθεί ο Γεωργακόπουλος, τελικά ο Σαλάι δίνει την μπάλα Λουκούμι θα λέγαμε στον Βλάχο. Βλάχος πάντα πάει να κάνει το σουτ, γίνεται μια κόντρα. Είναι ο Δημόπουλος που δεν είναι δυνατό να στοχεί σε καινή εστία και είναι ο Βλάχος. Είναι ο Βλάχος που κάνει το 2-0, είναι απίθανο. Μπράβο στον Παναθηναϊκό. Βαγγέλης Βλάχος, 37ο λεπτό. Σούπερ σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Χάθηκε μια ευκαιρία από τον Χρήστο τον Δημόπουλο. Κοιτάξτε εδώ, οι Ούγγροι ζητάνε offside. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Διώχνει ο Ντίστλ, τρέχει ο Δημόπουλος πεισματάρης. Γυρίζει την μπάλα, ο Βλάχος πηδάει πιο ψηλά από όλους παρά το σπρώξιμο που του κάνουν και στέλνει την μπάλα ξανά με το κεφάλι στα δίκτυα. Είναι το 2-0 στο 37ο λεπτό και οι Ούγγροι είναι πια πανικοβλημένοι. Τώρα όλα παίζονται. Ξαναβλέπουμε εδώ ένα παλικαρίσιο γκολ από τον Βαγγέλη Βλάχο. Περνάει μπροστά, γίνεται το λάθος για να δώσει τον Κόβατς, γίνεται καινούριο λάθος μεταβίβαση, παίρνουν οι Ούγγροι, έχει πέσει βέβαια ο ρυθμός, είναι φυσιολογικό αυτό, φορτσάρανε οι παίκτες του Παναθηναϊκού και Μαυρίδης εδώ θα κόψει πολύ ψύχρεμα. Ρότσα με μία για το Σαραβάκο. Βλάχος φεύγει από τα δεξιά Αντωνίου, του πετάει την μπάλα, Σαραβάκος είναι σε θέση offside.